Νομίζουμε ότι θα μείνουμε στον κόσμο τούτον αιώνι. Και ξαφνικά ακούεται η φωνή. Ιδού ο νηφιός έρχεται εν το μέσο της νύχτος. Και μακάριος ο δούλος εν ευρύσει γρηγορούντα. Ανάξιος δε πάλι να ευρύσει ραθυμούντα. Είσαι από εκείνους οι οποίοι κλείνουν τα μάτια και κοιμούνται και δεν τους ενδιαφέρει. Ούτε οι κρίσεις του Θεού, ούτε ο άλλος κόσμος. Σύνελθε αδερφέ μου. Έλα στα καλά σου. Πρόσεξε. Δεν είναι ο παρόν κόσμος στο παρόν. Το τέρμα δεν είναι εδώ. Το τέρμα είναι η βασιλεία των ουρανών. Δι' αυτόν τον λόγο το είπε ο Κύριός μας, παιδί μου λέει, όταν γονατίζεις να προσευχηθείς σε μένα, το πρώτο που θα ζητήσεις είναι η βασιλεία μου, η ουράνια. Ζητείτε πρώτον, λέγει, την βασιλεία του Θεού και την δικαιοσύνη αυτού και πάντα θα αυτά προσθεθήσετε εμείς. Τα υπόλοιπα θα σας τα δώσω εγώ. Δεν θα σας αφήσω. Ιδούμε θυμώνυμοι πάσας τα σημέρας έως της συντελείας του αιώνα. Θεέ μου, τα πιστεύουμε αυτά ή δεν τα πιστεύουμε? Διψώ, λέγει ο Θεός. Διψώ για τη σωτηρία της κάθε μια ψυχής. Όχι εμάς μόνον, αλλά κάθε μια ψυχή που είναι πλασμένη από το χέρι του μαύρη, κίτρινη, κόκκινη, άσπρη. Εκείνους τους έπλασαν όλους. Μα δεν άκουσαν το λόγο του Θεού, πώς θα σωθούν? Υπάρχει τρόπος για να σωθούν. Και αυτοί οι οποίοι δεν ξέρουν αν ο Χριστός κατέβηκε από τους ουρανούς για να μας σώσει. Είναι μόνο ένας τρόπος. Όταν γνωρίζεις το καλό από το κακό, παιδί μου, εδικάστηκες. Δεν είναι ανάγκη να ξέρεις τίποτε άλλο. Όταν την ώρα που πάει να αδικήσεις, ξέρεις ότι είναι αδικία, και την ώρα που πάει να σκοτώσεις τον αδερφό σου και την ώρα που πηγαίνεις για να κάνεις έκτρωση το παιδί σου, να σκοτώσεις το παιδί σου, το ξέρεις ότι είναι κακό και όμως πηγαίνεις. Εδικάστηκες, είσαι τελεσμένο το γεγονός. Έχεις τελειώσει πλέον, ευρίσκεσαι μακράν από τον Θεό, εκεί που είπε πορεύεστε απ' εμού η κατηραμένη. Τι θα κάνεις? Θα μετανοήσεις? Ιδού καιρός ευπρόσδεκτος, ιδού νυν ημέρα σωτηρίας, λέγει ο Απόστολος Παύλος. Νυν ημέρα σωτηρίας. Είναι η δίτε, λέγει ο Πανάγαθος Θεός, ότι ο Υιός του ανθρώπου έχει εξουσία να φιένει αμαρτίας επί της γης. Δεν είπε εις τον άλλο. Ή να δείτε ότι έχω εξουσία να αφαιρώ αμαρτίες, λέγει στους συκοφάντας και τους εχθρούς του, όταν ανόρθωσε τον παράλυτο ο οποίος κατέβηκε από τη στέγη μπροστά του και τους άκουσε να λέγουν ποιος είναι αυτός που συγχωρεί αμαρτίες. Αμέσως ο Κύριος, ο παντογνώστης, ο οποίος όλα είναι καθαρά μπροστά του, τους λέγει, τι θέλετε να πω? Να πω σε αυτόν που είναι πάνω στο κρεβάτι να σηκωθεί να φύγει, ή να πω αφαιώντες οι αμαρτίες σου? Αφαιώντες οι αμαρτίες σου δεν τα βλέπετε. Εάν τον σηκώσω όμως από εδώ και περπατήσει, τότε θα αρχίσετε όλοι να λέτε λόγια, λόγια πολλά. Ποιος είναι αυτός που κάνει τέτοια θαύματα? Ποιος είναι αυτός ο οποίος είναι μπροστά μας? Και είπαινε στον παράλυτο, σου συγχώρησε τις αμαρτίες σου. Σήκω τώρα να φύγεις. Και αμέσως λέγει, πετάχτηκε από το κρεβάτι το οποίο ήταν επάνω, δεμένος, παράλυτος, ακίνητος. Πετάχτηκε επάνω και τώρα του λέει ο Χριστός, πάρε το κρεβάτι σου και φύγε. Γιατί το είπε τούτο? Διότι δεν ήθελε ο Χριστός επέμβαση. Δεν ήθελε τον κόσμο να αρχίσει να επέμβει, όπως κάνουμε εμείς πάντοτε στη ζωή μας. Χειροκροτούμε, ραντίζομαι ρόδα και μοίρα και προϋπαντούμε τους επιγείς μεγάλους κυβερνήτες και αρχηγούς, αρχηγοί. Και σήμερα ακούσαμε ότι ο Κύριος μας είπε ότι ό,τι έκανα εγώ πρέπει να κάνετε κι εσείς.
Κάνουμε ό,τι έκανε ο Χριστός μας? Δεν κάνουμε. Πώς θα είμαι θα δική του? Μας λέγει, παιδί μου, μη κάνεις τούτο, είναι αμαρτία. Με πικραίνεις, με καρφώνεις. Κοιτάξτε τον επάνω στο σταυρό. Κοιτάξτε τον πόσο υποφέρει. Κάθε μία αμαρτία είναι και ένα βέλος το οποίο το σέρνεις επάνω στο σώμα του Κυρίου μας. Κρατάς απέναντι τα βέλη και τα σέρνεις για να πληγώσεις την καρδιά του Πατέρα. Υπήρχε ένας βασιλέας, αδερφοί μου, ο οποίος είχε δύο παιδιά. Και όταν πέθανε τα δύο εκείνα παιδιά, ήρθησαν αμέσως να έχουν αφιλείο τον έφτραμ. Ποιος θα πάρει το βασίλειο? Και κάλεσαν έναν άλλον βασιλέα που ήταν ο φίλος του πατέρα και τον έφεραν να κρίνει, να πει ποιος από τους δυο αδερφούς θα πάρει το βασίλειο. Και όταν ήρθε εκείνος ο βασιλιάς, φωτισμένος από τον Θεό, τους λέγει, ξεθάψετε το σώμα του πατέρα σας. Βγάλτε το από το μνήμα. Και όταν το έβγαλα, το εκρέμασα. Και λέγει στον πρώτον, πάρε τη σαΐτα σου και πρόσεξε να χτυπήσεις κέντρονες την καρδιά του πατέρα. Αμέσως βούτυξε με αδιφαγία, με φυλαρχία. Πώς θα γίνει βασιλιάς? Και τέντωσε την φαρέτρα, τέντωσε το τόξο, τέντωσε το βέλος και χτύπησε τον πατέρα. Και ήρθε ο δεύτερος. Χτύπησε και εσύ τον πατέρα, του λέει. Μόλις όμως πήρε το τόξο, μόλις πήρε το βέλος, μόλις είδε τον πατέρα του μπροστά να κρέμεται, είπε, εγώ να χτυπήσω τον πατέρα μου? Όχι, λέει, τέτοια βασιλεία δεν τη θέλω. Δεν θέλω να κυβερνήσω εγώ, να χτυπήσω το σώμα του πατέρα μου με το βέλος, να τον πληγώσω τον πατέρα μου πεθαμένο. Και εκείνος ο βασιλιάς, ο δικαστής, γύρισε και λέει, εσύ παιδί μου να πάρεις το βασίλειο του πατέρα σου. Εάν θέλουμε να μην να πληγώνουμε τον νεκρό πατέρα μας επάνω στο σταυρό, ας κάνουμε λοιπόν αμαρτίες πολλές, όσες θέλουμε. Ας χορτάσουμε με την αμαρτία. Το τέλος όμως ποιο θα είναι? Αδερφοί μου, ας παρακαλέσουμε τον Κύριό μας να μας αξιώσει να φτάσουμε και την αυριανή ημέρα και την Ανάστασή Του και να συναναστηθούμε μαζί Του χωρίς πάθη, χωρίς κακία, και να μας πάρει στην Βασιλεία Του την Ουράνιο. Αμήν.